Νέα υποχώρηση σημείωσε σήμερα η αγορά του πετρελαίου πέφτοντα στα 35,64 δολάρια το βαρέλι για τον Brent και στα 33,05 δολάρια το βαρέλι το αμερικανικό αργό. Η κατρακύλα στι τιμέ του πετρελαίου και με δεδομένη την άρνηση του ΟΠΕΚ να συγκαλέσει έκτακτο συμβούλιο δημιουργεί πλέον για πρώτη φορά σοβαρά προβλήματα στα πλούσια πετρελαιοπαραγωγά κράτη αλλά και τι αναπτυσσόμενε αγορέ. Η Ρωσία δέχτηκε έτοιμα από το Ριάντα ω πετρελαιοπαραγωγό εκτό ΟΠΕΚ χώρα να μειώσει την παραγωγή. Η οικονομική στενότητα που έχει δημιουργηθεί από τι χαμηλέ τιμέ Πόλεις, σωθεί τη Μόσχα σε σειρά επαφών με άλλε πετρελοπαραγωγέ χώρε προκειμένου να υπάρξει λύση στο πρόβλημα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Υπουργό Εξωτερικών τη Ρωσία Σεργκέι Λαυρόφ βρίσκεται στο Αμπου Σύμφωνα με αναλυτικό δημοσίευμα του Bloomberg, εκτό από τι αναδυόμενε αγορέ, οι οποίε με εξαίρεση την Κίνα και την Ινδία βασίζονται στην παραγωγή πετρελαιοειδών, οι χαμηλέ τιμέ των καυσίμων συρρυκνώνουν τι οικονομίε τη Νιγηρία, τη Βραζιλία μέχρι και τη ευημερούσα Νορβηγία, ενώ για πρώτη φορά η Σαουδική Αραβία απειλείται με οικονομική ύφεση. Η δε Βενεζουέλα είναι αντιμέτωπη με τον κίνδυνο τη χρεοκοπία. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου, το Αζερμπαϊζάν και η Νιγηρία έχουν ήδη απευθυνθεί για δάνειο στην Παγκόσμια Τράπεζα.